Μόλις ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Λαύρας Αργυρούπολης και πετύχαμε τον Κώστα Τρυφέρη, έτοιμος να φύγει να πάει σπίτι να ξεκουραστεί. Κώστα, είσαι μία από τις τελευταίες μεταγραφές της ομάδας και σίγουρα με την εμπειρία σου αναμένεται να την βοηθήσει στην δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γι' αυτό καταρχάς να πούμε είσαι μέσος, έτσι, έχεις παίξει Α Αθηνών χρόνια και εθνικές κατηγορίες και σίγουρα, όπως είπαμε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσεις και την ομάδα. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο. Τι σε έκανε τελικά, γιατί φαντάζομαι θα έχεις και άλλες προτάσεις, να αποφασίσεις να παίξεις για το, τουλάχιστον για το υπόλοιπο της σεζόν στην Λαύρα Αργυρούπολης. Έχω έρθει σε ένα πολύ υγιές σωματείο, έχω ακούσει πάρα πολλά θετικά σχόλια και από τη διοίκηση και ο πρόεδρος με κίνησε ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή. Και έχω έρθει σαν... Το σωματείο είναι πάρα πολύ υγιές, ο προπονητής, οι συμπαίκτες μου, με το που ήρθα με αγκαλιάσανε. Οπότε πάνω απ' όλα διαπιστώνεις ότι η ομάδα έχει καλό κλίμα και είναι μια ομάδα οικογένεια που λέμε. Ναι, ναι. Πολύ καλό κλίμα και από την πρώτη στιγμή όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν κοντά μου. Με το μπήκα μέσα στα αποδητήρια. Ποια είναι η στόχη τώρα της ομάδας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, Κώστα? Στόχη είναι βήμα-βήμα, κάθε αγώνας ξεχωριστός και έχουμε βάλει στόχο να όσο πιο ψηλά μπορούμε. Τώρα έχετε φαινομενικά ένα παιχνίδι το οποίο είναι στα μέτρα σας να το πάρετε, αλλά σίγουρα βέβαια σε αυτή την κατηγορία όλα τα μάτια είναι δύσκολα, ειδικά αν δεν είναι αγωνιστής. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Με τον Βύρονα, μέχρι και το σημείο που ήταν με 10 παίκτες, ήσταν πολύ ανταγωνιστικοί. Εντάξει, μετά δεχτήκατε τον γκολ, μείνατε και με 9 και σίγουρα κάπου εκεί τελείωσε το μάτς. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το σημείο εκείνο του 2-0, υπάρχει κάποια ικανοποίηση για την προσπάθεια, δείξατε κάποιες από τις δυνατότητές σας? Δείξαμε θετικά στοιχεία. Είχαμε διαβασμένο τον αντίπαλο, αλλά ο Βύρονας ήταν. Για να είναι πρώτος, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες κατηγορία. Έχει βάλει στόχο την άνοδο. Το παλέψαμε, μείναμε με 10 παίχτες και δεν τα καταφέραμε. Δεν πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα που θέλαμε. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι ο Περιστερίου. Πάμε να το κερδίσουμε και συνεχίζουμε. Τώρα, Κώστα, πες δύο λόγια για σένα, για την πορεία σου στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Που έχει παίξει πριν, έχει παίξει στην Ηλιούπολη, θυμόμαστε. Στην επαρχία έχει παίξει. Στην επαρχία πιο πολύ και εδώ στην Αθήνα. Κάθε περιοχή, κάθε επαρχία έχει διαφορετικό επίπεδο. Η Αθήνα, στην Αθήνα είναι όλες οι ομάδες είναι οργανωμένες. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Είναι το πιο απαιτητικό πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, ναι, το πιο απαιτητικό. Έχει πολλές προπονήσεις. Ενώ στην επαρχία είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Κλείνοντας έτσι, κάποιο μήνυμα θα ήθελες να δώσεις στους φίλους της Λαύρας? Δεν έχω να πω κάτι. Να είναι στο γήπεδο, να στηρίζουν την ομάδα και αυτοί μας δίνουν δύναμη για να συνεχίζουμε. Κώστα Τρυφέρης ήταν κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.